Η Rafael Advanced Defense Systems του Ισραήλ έχει δημιουργήσει μία συνεργασία με την Kraus Maffei Wingman με έδρα τη Γερμανία και την Ισπανική General Dynamics European Land Systems για να βοηθήσει στην παραγωγή του συστήματος αυτοπροστασίας τρόφης στην Ευρώπη, ανακοίνωσε η εταιρεία. Το νέο εγχείρημα με έδρα τη Γερμανία, που ονομάστηκε Eurotrophy, είναι επιφορτισμένο με την έβρεση νέων αγοραστών για την αμυντική τεχνολογία και την καθοδήγηση οποιονδήποτε προσπαθειών ενσωμάτωσης οχημάτων για μελλοντικούς πελάτες. Η εταιρεία αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του έτους εν αναμονή της ρυθμιστικής έγκρασης. Στην KMW, η Rafael λαμβάνει την υποστήριξη του μισού εγχειρήματος της Γερμανίας πίσω από το Leopard 2, το τάνκ της επιλογής πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Η άλλη εταιρεία σε αυτή την προσπάθεια, η Rheinmetall, εμπορεύεται το δικό της σύστημα που ονομάζεται Strike Shield, το οποίο θα δει μια αρχική ανάπτυξη στα οχήματα Lynx της Rheinmetall που πολλούνται στην Ουγγαρία. Η General Dynamics European Land Systems, ο άλλος συνεργάτης της εταιρείας Eurotrophy, κατασκευάζει το όχημα Ascont, παραλλαγές του οποίου χρησιμοποιούνται στην Ισπανία, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συστήματα αυτοπροστασίας όπως το Trophy προστατεύουν τα οχήματα εκτοξεύοντας βλήματα σε εισερχόμενους πυράβλους ή χειρομβοβίδες εν ρηπή οφθαλμού, απενεργοποιώντας τα σε ασφαλή απόσταση. Τον Φεβρουάριο η Γερμανία παρέγγειλε το σύστημα Trophy για τα άρματα μαχής Leopard 2. Ο στόλος των αρμάτων μαχής των χερσαίων δυνάμεων χρειάζεται ένα ενεργό σύστημα προστασίας, επειδή οι σύγχρονοι αντιαρματικοί κατευθυνόμενοι πύραυλοι αποτελούν σημαντική απειλή, έγραψαν αξιωματούχοι άμυνας στους νομοθέτες εκείνη την εποχή, ως δικαιολογία για την επιδίωξη έγκρισης προϋπολογισμού. Νωρίτερα αυτό το μήνα η Rafael ανακοίνωσε ότι το Trophy είχε περάσει δοκιμές με αληθινά πύρα στο Leopard 2S, με την Ισραηλινή κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι μεγαλύτερο από 90%. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.